Μετά τη μηνυτήρια αναφορά που υπέβαλαν τον περασμένο Μάρτιο στον εισαγγελέα διαφθοράς οι εργαζόμενοι, κατέθεσαν και συμπληρωματικό υπόμνημα, σύμφωνα με το οποίο και εξαιτίας ενεργειών ή παραλήψεων του Ταμείου, η ζημιά για το δημόσιο λιμάνι της Θεσσαλονίκης στη διετία 16-17 ξεπερνά τα 16 εκατομμύρια ευρώ. Ενδεικτικά παραδείγματα έδωσαν χρονολογικά από το 2012 έως σήμερα, οπότε και σταμάτησε ο διαγωνισμός για την επέκταση της έκτης προβλήτας, απαιτώντας να μην γίνουν επενδύσεις για τον εξοπλισμό, ότι δεν έχουν γίνει προσλήψεις, με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί ο χώρος απόθεση των προσεξαγωγή εγχωρίων προϊόντων, ενώ από τον περασμένο Σεπτέμβριο οι τελωνιακοί κατήργησαν την τρίτη βάρδια με τη ζημιά να ξεπερνά το 1 εκατομμύριο ευρώ. Ο ιδιώτης που θα τα αγοράσει θα έχει τη δυνατότητα να έχει ήδη κεφάλαια μόνο 50 εκατομμύρια, πράγμα που σημαίνει, προσέξτε, είναι ένας οργανισμός ο οποίος έχει 90 εκατομμύρια χρηματικά διαθέσιμα συν τα αποθεματικά, δεν θέλω να τα περιλαμβάνω. Η υποχρέωσή του με βάση την τροποποιημένη σύμβαση είναι να έχει ήδη κεφάλαια 50 εκατομμύρια και να έχει η σχέση με ίδιων κεφαλαίων προς ξένων, δηλαδή προς δανεικό, να είναι 1:6. Κατά τη γνώμη μας, συνέτειναν όλα στο να μειωθεί η αξία, να πέσει η αξία του λιμανιού και να έχει δύο. Κινούμενοι πάντως σε δύο άξονες. Χάνει μερίδια αγοράς, κάποιος θα κερδίζει. Χάνει, πέφτει η αξία του, άρα λοιπόν πουλιέται φθηνά. Οι τέσσερις γερανογέφυρες υπολειτουργούν για αρκετές μέρες, μένουν όλες εκτός λειτουργίας. Επιπλέον, αρκετές εργασίες ξηράς δεν γίνονται παρά μόνο από ιδιώτες. Στη σύμβαση παραχώρησης δεν γίνεται καμία αναφορά στα περιβαλλοντικά έργα και οι εργαζόμενοι ζήτησαν από Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και Δημοτική Αρχή να παρέμβουν. Οι εργαζόμενοι είναι εδώ θεματοφύλακες, είναι θεματοφύλακες του λιμανιού και της πόλης. Ένα άλλο κομμάτι που καταγγείλαμε στο προηγούμενο, στην πρώτη μας αναφορά και το οποίο είναι αξιοσημείωτο το ίδιο και θα έπρεπε να ενδιαφέρεται η πόλη γι' αυτό και όχι εμείς οι εργαζόμενοι μόνο, είναι τα περιβαλλοντολογικά έργα που περιλαμβάνονταν μέσα στο business plan του λιμανιού. Μετά την υπογραφή της σύμβασης έπεται η έγκριση από την Επιτροπή Ανταγωνισμού. Η ψήφιση του νόμου για την παραχώρηση του λιμανιού της Θεσσαλονίκης από το ελληνικό δημόσιο σε ιδιώτη, δύο έκτακτες γενικές συνελεύσεις μετόχων της ΟΛΘΑΕ και η καταβολή του τιμήματος. Υπήρχαν οι προϋποθέσεις για να αναπτυχθεί ένα δημόσιο λιμάνι το οποίο θα απέφερε τουλάχιστον 50 εκατομμύρια ετησίως στο ελληνικό δημόσιο. Μιλάμε με τα στοιχεία που δίνουν αυτοί, δηλαδή η πραγματική κερδοφορία που έχει αυτή την περίοδο, αλλά και η προσδοκόμενη κερδοφορία με βάση την ανάπτυξη του ΕΚ του προβλήτα και όλων των υπολείπων που προβλέπονται στο επενδυτικό αναπτυξιακό σχέδιο που θα κάνει ο νέος επενδυτής. Άρα λοιπόν, όλα αυτά τα οποία λέμε ότι υπονομεύεται και έχει απώλεια εσόδων το ελληνικό δημόσιο όλα αυτά τα χρόνια είναι πραγματικά. Την ίδια ώρα φαίνεται ότι το 2017 θα κλείσει για τον οργανισμό Λιμένος Θεσσαλονίκης με θετικό πρόσημο στη διακίνηση των φορτίων. Είναι η πρώτη χρονιά που θα καταγράψει τα καλύτερα αποτελέσματα από το 2007. Δηλαδή στη δεκαετία θα έχει τα καλύτερα της αποτελέσματα. Αυτό οφείλεται σε δύο παράγοντες. Στον ανθρώπινο, κυρίως δηλαδή στα στελέχη και τους εργαζόμενους. Και το δεύτερο είναι ότι διατηρήθηκε ο μηχανολογικός εξοπλισμός που ξέρουμε ότι είναι απερχιωμένος σε μια κατάσταση λειτουργικής ετοιμότητας τέτοια που να κρατήσει την εταιρεία ζωντανή. Φέτος ελπίζουμε ότι θα κλείσουμε εκτός απρόπτου με τον τελευταίο μήνα της χρονιάς θα κλείσουμε μια αύξηση πάνω από 10% στη διακίνηση των φορτίων. Οι εργαζόμενοι προτίθεται να παρέμβουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού και στο Ευρωκοινοβούλιο, ενώ αφήνουν ανοιχτό κάθε ενδεχόμενο για κινητοποιήσεις, εάν και εφόσον στη συνάντηση με τον Υπουργό Ναυτιλίας Παναγιώτη Κουρουμπλή δεν διευθετηθούν τα αιτήματα για τις εργασιακές σχέσεις στο νέο καθεστώς του λιμανιού.